Τηρητή διαβεβαίωσε ότι το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων άνοιξε για να φτάσει μέχρι τέλους. Έδωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος στην Ολομέλεια της Βουλής, απαντώντας σε επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων από το ελληνικό κράτος. Λεπτομέρειες από τον Αντώνη Αντωνόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή. Αντώνη. Καλό μεσημέρι. Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε λύση το θέμα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα διατράνωσε πριν από λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό και σύνθετο, γι' αυτό απαιτούνται ειδικοί χειρισμοί ώστε οποιαδήποτε ενέργεια να μην χαρακτηριστεί εχθρική. Σήμερα η υπόθεση αυτή, όπως είπε ο κ. Αβραμόπουλος, αξιολογείται από το νομικό συμβούλιο του κράτους, έτσι ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ζητώντας τη συνεισφορά όλων των πολιτικών δυνάμεων. Ο νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι το θέμα είναι εθνικό, μας αφορά όλους και ότι πλέον απαιτούνται χειρισμοί σε ενώτατο κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Ζήτησε να ενημερωθούν τα πολιτικά κόμματα για την απόρριτη έκθεση που αφορά το θέμα, πλην όμως, όπως είπε, του Ναζιστικού Κόμματος της Χρυσής Αυγής. Πρότεινε μάλιστα και τη σύσταση διακομματικής επιτροπής, ακόμα και τη δημιουργία ενός διεθνούς κινήματος, όπως έγινε με το Βιετνάμ. Πριν από λίγα λεπτά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε ότι η συζήτηση αυτή δεν πρέπει να γίνεται προς λαϊκή κατανάλωση και πως είναι ανιστόρητο και εσφαλμένο να εκφράζεται η άποψη ότι η ελληνική δημοκρατία μέχρι τώρα δεν έχει θέσει το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Γιώργο. Να ακούσουμε λοιπόν, Αντώνη, τι είπαν πριν από λίγο στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Αβραμόπουλος για το θέμα των αποζημιώσεων. Εμείς σήμερα εδώ δεν σας καταθέτουμε μια πρόταση εθνικής αναδίπλωσης. Μια πρόταση αποκλεισμού και απομόνωσης της Ελλάδας. Το αντίθετο. Λέμε ότι με συγκροτημένο τρόπο, με εθνική ευθύνη, πρέπει να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία και να την φέρουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Δεν έκλεισε με αμοιβαία αποδεκτό τρόπο το ζήτημα των αποζημιώσεων. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι καμία μέχρι σήμερα κυβέρνηση δεν παραιτήθηκε από τις αξιώσεις αυτές. Γι' αυτό ό,τι μας ανήκει το διεκδικούμε με τον ορθό και νόμιμο τρόπο. Και κανείς να μην έχει αμφιβολία ότι δεν προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό ενέργειες.